στο ευρύτερο σχήμα της ανάπτυξης έρχεται να τονώσει τις διασυνδέσεις της ναυτιλίας με άλλα και πολλά πλεονεκτήματα που μπορούμε να έχουμε ως οικονομία, αυξάνοντας το ειδικό βάρος και το ρόλο της και όχι να υποβαθμίσει ή να υποτιμήσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε από ένα Υπουργείο το οποίο συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης, είναι εξαίρετο, έχει εξαιρετικό δυναμικό, έχει ανθρώπους που το υπηρέτησαν, το υπηρετούν με εξαιρετική αξιοσύνη. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για το λιμενικό σώμα, την καρδιά αυτού του Υπουργείου. Ερχόμαστε για να λύσουμε προβλήματα και όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Η πρόθεσή μας είναι σε ένα τόσο πολυσύνθετο Υπουργείο να βελτιώσουμε τα πράγματα, να επιλύσουμε προβλήματα που έχουν προκύψει πρωτίστως σε μια οικονομία η οποία έχει μαζική ανεργία, έχει προβλήματα μαζικής απαξίωσης δεξιοτήτων, επιχειρηματικότητας, δυνατοτήτων στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα και αλλού, προβλήματα συγκοινωνιών, θαλάσσιων συγκοινωνιών σε ένα τόσο σύνθετο περιβάλλον νησιωτικό και ούτω καθεξής. Σε κάθε ένα από αυτά η θέση μας είναι απλή. Θα υπάρχει διάλογος, θα υπάρχει συζήτηση, θα υπάρχει καλύτερη δυνατή αναζήτηση λύσεων με τον τρόπο που θα δίνει πραγματικά μια διέξοδο και μια προοπτική. Το μέλλον της ναυτιλίας μας είναι και η δυναμική του είναι τεράστια. Σας υπενθυμίζω για πολλωστή φορά ότι 1 στα 3 ευρώ που έρχεται ως συνάλλαγμα στη χώρα προέρχεται από την ναυτιλία. Δεύτερον, η ναυτιλία κατέχει μια στρατηγική θέση στο διεθνή χώρο, αναντικατάστατη, ανταγωνίζεται επιτυχώς σε πολύ έντονες συνθήκες και τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς ανταγωνιστικές δυνάμεις. Άρα ο στρατηγικός ρόλος είναι αδιαπραγμάτευτος. Συνεπώς η αρρωγή και η στήριξη πρέπει να έχει. Λοιπόν, ακούσαμε σαφώς και το ένα μέρος των δηλώσεων του κυρίου Σταθάκη. Είδαμε τις τελετές παράδοση και παραλαβής των Υπουργείων. Είναι ακόμη σε εξέλιξη κάποιες. Σημαντικότεροι όλων αυτοί στο προφανώς. Υπουργείο Οικονομικών του κυρίου Βαρουφάκη, που παρέλαβε από τον κύριο Χαρδούβελη. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε καταρχήν ότι το χρηματιστήριο έχει μια πτώση μείον 7,35%.